Λοιπόν, ένα άλλο για να αλλάξουμε λίγο στρατόπεδο, να πάμε στους διάσημους. Εχθές είδαμε μια κουβέντα που έκανε η Κατερίνα Δαλάκα με τον Μιχάλη τον Μουρούτσο για να λύσουν τις διαφορές τους. Παρακολούθησες εσύ, φαντάζομαι, όλο το σκηνικό. Τι άποψη έχει σχηματίσει? Καλά, τι ήταν αυτό? Τι δικαστήριο ήταν αυτό πάνω στον κορμό? Δηλαδή, είχαν πάρει πολύ σοβαρά την κατάσταση. Αντί να γελάσουμε λίγο, να κάνουν λίγη πλάκα. Να τους πούνε, ρε Κατερίνα, τώρα φύγανε και οι φίλες σου, έσπασε η κλίκα σας. Έλα εδώ να σοβαρέψου. Πάμε παρακάτω. Και σε συγχωρούμε και το σκεφτήκαμε. Εν τω μεταξύ, εκπροσωπούσε με έναν τρόπο τους άντρες των διασήμων, οι οποίοι είναι άφαντοι. Όλοι οι άντρες των διασήμων είναι έτσι. Είναι άφαντοι, δεν πρέπει να κάνουν πάνω. Είναι τα γόρια μου, τα κορίτσια. Του μη με πλησιάζεις, κορίτσι μου. Τι είναι αυτό? Τους είπε κανείς ότι τους στείλαμε στο Power of Love. Στο Survivor τους στείλαμε, γιατί τέτοια αντίδραση? Εσείς όλο αυτό το σκηνικό, όλα αυτά που γίνανε, τι θέση είχες πάρει? Δηλαδή, σε σχέση με, με τη συμπεριφορά της Ξένιας μαζί με την Κατερίνα απέναντι στους άντρες και στην υπόλοιπη ομάδα, τη διαφωνία των αντρών για την κλίκα που υπόθηκε ότι είναι. Ναι, θα σου πω τώρα, Τάμα, εγώ θεωρώ ότι όντως, και νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος και τηλεθέατης που το παρακολουθεί συστηματικά. Εντάξει, θεωρώ ότι η υποψηφιότητα Δρυμονάκου ήταν λάθος. Όπως και η υποψηφιότητα Τσίλη ήταν λάθος. Mm-hmm. Είναι δύο δυνατοί παίκτες. Η ομάδα το τελευταίο διάστημα δεν κάνει και νίκες. Τους χρειάζεται. Δεν μπορεί να αφήνεις μέσα, ας πούμε, την Όλγα. Σου λέω εγώ ένα παράδειγμα, γιατί λέει ποιον άλλο να ψήφιζα. Η Όλγα, εξαιρετικό πλάσμα και χαμηλών τόνων, αλλά αγωνιστικά δεν είναι τόσο δυνατής ο Δρυμονάκος. Ναι, ούτε τόσο ο Γιάννης, σίγουρα. Ακριβώς. Απλά. Απλά το δικαιολόγησε. Ναι, ήταν το θέμα ότι δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες. Οπότε τι να κάνουμε. Δεν θα φύγουν και τρεις γυναίκες, μία γυναίκα θα φεύγει. Ναι, αυτό σου λέει. Από το να ρισκάρω το να φύγει σίγουρα γυναίκα. Γιατί αν είναι τρεις υποψήφιες γυναίκες, θα φύγει γυναίκα. Ναι, όταν είναι η Σπυροπούλη, δεν τους πειράζει να φύγει γυναίκα. Γιατί η Σπυροπούλη είναι πολύ αδύναμη αγωνιστικά, θεωρητικά. Τα κριτήρια τους είναι. Όχι μόνο αγωνιστικά, γιατί. Έχει φέρει πάντως νίκες. Η Κωνσταντίνα. Είναι δηλαδή σε μια ισορροπία η. Φτάνει η μισό παιχνίδι μετά στο στόχο. Λες θα φτάσει. Πολλές φορές δεν έχει φτάσει. Και τι θέλει, ρε παιδί μου, ο Θεός, αυτό το παιχνίδι αυτό. Στατιστικά δεν είναι τόσο κακή παίχτρια. Είναι σε ισορροπία η νίκη με τις ήττες. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πραγματικό θέμα με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου? Ανταγωνισμός, γυναικείος. Πού ανταγωνίζονται, τι ανταγωνίζονται ακριβώς? Εντάξει, είναι μια κοπέλα η οποία μπήκε μέσα με μια φήμη. Ότι είναι λίγο σκληρή στη δουλειά της, λίγο άδικη, λίγο ντίβα. Δεν ξέρω ο καθένας τώρα πώς μπορεί να δει την Κωνσταντίνα. Και ότι όχι, τώρα θα κλέψει και τις ψήφους. Επίσης, ας τους πει κάποιος ότι είναι ψήφος σε αυτά τα συμβούλια. Δεν αντέχουμε άλλο. Και τη βλέπουν ανταγωνιστικά. Δηλαδή, είναι δημοφιλής σε ένα κοινό. Όσο και αν μπορεί κάποιοι να ήταν δυσαρεστημένοι για κάποια πράγματα, δεν έχει καμία σημασία. Η κοπέλα κρίνεται για αυτό που είναι μέσα στο Survivor και το οποίο είναι πολύ θετικό. Ναι. Αγωνιστικά προσπαθεί, είναι πρόθυμη, τη βλέπουμε να είναι πολύ ευγενική. Κάποια έχει πράγματα τα λέει ναι, και εξωτερικά. Λέει όμορφα. Τη κάνει πολύ καλό η φιλοσοφική. Και λέει και κάποια πράγματα. Δηλαδή στη Χατζίδου τα είπε. Ότι να τα λες και μπροστά στην κάμερα, όχι από πίσω. Ναι. Αυτό θέλει λίγο κότσια. Και δεν είδαμε ότι είχε η φάκη εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε φάκη η Κωνσταντίνας. Πιστεύεις όμως ότι μπορεί να συμβαίνουν πράγματα ενδεχομένως που εμείς δεν τα βλέπουμε στα επεισόδια, ρε παιδί μου? Και νομίζω θα το είχαν πει και οι άντρες, αν είχε γίνει κάτι. Αν είχε προκαλέσει δηλαδή με τη συμπεριφορά της. Θα το είχε πει και κάποιος άντρες. Ναι, αλήθεια είναι πως οι άντρες δεν έχουν εκφραστεί. Είχαμε ακούσει, ήταν ο κριτικός, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι. Ναι, για το, το τσιγάρισμα του Κιμάκα, τα ίδια που είχαν πει. Πάντως, παιδιά, η επική στιγμή του φετινού Survivor ήταν όταν είχαν χάσει. Κάτι είχε γίνει και καθόταν στην Εξέδρα. Και τους έλεγε η ταβέρνα στην Ερμιόν. Και για το δαχτυλίδι μου τη έστειλε μήνυμα ένα δικηγόρο. Και γυρίζει τώρα σε εξαθλειωμένο στην ασθένεια σαν λόγο τη λέει: άμα χρειαστείτε δικηγόρο, μου γιατί είσαι καλύτερο. Είναι θεά. Είναι ρόλο. Δεν είναι απλή. Πιστεύει ότι το ατού τη είναι ότι εξακολουθεί και βλέπει το Survivor σε ένα παιχνίδι. Και δεν το έχει πάρει τόσο σοβαρά όσο οι υπόλοιποι. Άμα το είχε πάρει σοβαρά, τώρα θα του είχε ξεπαστρέψει. Θα του είχε. Θα του είχε τελειώσει. Θα είχαν φύγει 2-2 θα φεύγαν διάσημοι. Πώ θα γίνει. Καλώ. Θα φεύγαν από μόνοι του. Γυναίκε δεν θα είχε μείνει Δαλάκα μέσα. Την αλλαγή αυτή της Κατερίνας πώς την σχολιάζεις? Γιατί βλέπουμε, να δούμε πρώτα και το βίντεο για να δούμε αυτό το διάλογο τέτα τέτ. Που πρώτη φορά βλέπουμε τέτα τέτ το Μουρούτσο με μια κοπέλα. Ναι, αλλά με την απόσταση ανάμεσα. Που από ό,τι είπανε. Θα δούμε ότι είχαν γνωριζόντουσαν και από πριν. Ναι, και μάθαμε και αυτό, ότι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά οικογενειακώς. Να δούμε παρακαλώ την κουβέντα. Παίρνω την πρωτοβουλία να σου μιλήσω. Να σε πλησιάσω, μάλλον να σου μιλήσω.
και γιατί είμαι μεγαλύτερος από σένα, αλλά και γιατί με συνδέει μια απίστευτη